Λοιπόν, καλησπέρα σας για το δεύτερο παιχνίδι του τουρνουά εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Αγρινίου. Παρακολουθήσαμε ένα εξαιρετικό πρώτο παιχνίδι με παράταση. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό. Και με τον απέναντι στον δικηγορικό σύλλογο. Μόλις ξεκίνησε να έχουμε ένα όμορφο θέαμα. Σας πένσει σιγά. Κάτι και πάνω τον αρχηγό. Από τον Παρέτσογλου. Ο οποίος θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή, θα στοχίσει, το 0-2 θα παραμείνει. Θα εξοπαρίζουν οι κυβερνήτες σε 2-2. Πόντων από 45 μοίρες, όχι και από τις καλύτερες προϋποθέσεις, αρκετά μακριά. Κλείσει μπάλα, λίγο τα γωνία, παρά λίγο να μπει. Ο Λέρης ήταν ο πρωταγωνιστής. Νούμερο 43 για 3, δεν θα του κάνει το χατρί μπάλα. Ο Λούμπασος ήτανε. Δεν θα καταφέρει κάτι τώρα εδώ δικηγορικός. Ο Λούμπασος, συγγνώμη. Είμαστε σίγουροι ότι θα μας χωρέσει. Και 21. Το 4-4 το παιχνίδι. Τα προχτές. Θα καταφέρει κάτι. Για τρεις μέσα ο ψηλός.
τέσσερα. Πήγαν εδώ να τον μιμηθούνε. Τώρα θα κατεβάσει την μπάλα. Θα τη δεχτεί. Πάει μέχρι μέσα. Πάρει το φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι. Καμίλα έγινε. Ωραίος φωτισμός για το φωτιστό, πράσινο πως. Λέρης για τρεις και αυτό, όχι. Μπαρέτζογλου θα καθαρίσει. Την υπόθεση rebound, άλλο ένα rebound για τον Κάπεν, του δικηγορικού. Πλευρά, Τάγκας για τρεις, μέσα και αυτό. Θα χρειάζεται να φτιάξουμε το πιπτάκι. 14, συν 6 για πρώτη φορά. Διαχειρός Τάγκα. Βλέπουμε τον ρεφ του προηγούμενης αναμέτρησης να τελεί κρέι κόουτ στην ομάδα του Λιγορικού. Καλά βλέπουμε. Θα κάνει όλο ο κομισάριος. Διευθυντής, προπονητής, διοργανώνει τουρνουά. Σαν το διαμάχι ένα πράγμα. Τα καταδυργόνα θα σκοτήσει. Στην πάρα παίρνουν όλα. Ακούσε μία καλή φάση για τον διευθυντιασμός. Ήταν πιο δυνατή από όσο έπρεπε. Πάρε Τζούγλου, θα περάσει στον πάγκο. Φιλοξενούμενους και συγκεκριμένα μεγαλάθη θα μειώσουν στους 4, στο σκορ είναι στο 16, 3-41 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Εξαιρετική προσπάθεια. Πάμε σε αλλαγές, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Από την πλευρά των γηπεδούχων, το νούμερο 8 θα περάσει. Καρβέλας, Ζαμπάρας, Λέρης και Καρδαλιάς θα περάσουν στον πάγκο για τις απαιτούμενες ανάσες. Αλλαγές εδώ, τέμα, αλλαγές, τέμα, 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 τέμα,
Λοιπόν, ο Τάκας αστόχησε στην πρώτη, εκτός στη δεύτερη. Το σκορ. Λοιπόν, 11-9 το σκορ. Μπουλούμπασης για 3. Ήτανε καλό. Επιχωρήσε την Τάκα, η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Καταγή. Θα πάρει το σκριν, θα πάρει και το τρίποντο. Όχι. Αριστερό κυράς δεν θα καταφέρει κάτι. Θα πάρει αυτό να στοχίσει με το νούμερο 7 από την ΕΤΕ. Την μπάλα με το δεξί. Θα κάνει το 13-9. Να πει σε 2 λεπτό, 45 δευτερόλεπτα. Σουτιά 2. Την μπάλα από ποιον, επιθετικό. Επιμένουν ούτε τώρα. Όλα για τον δικηγορικό. Δίνει το λάθος, ο Τάκας προλαβαίνει, ένα δευτερόλεπτο. Τελειώνει ο χρόνος, θα του μείνει μπάλα στα χέρια, δεν θα ανέβει. Τέλος του 10 λεπτού. 13-9 στο συν 4 γηπέδου. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου 10 λεπτού. 13-9 στο συν 4 γηπεδούχοι. Έτσι είναι η κυπεδούχη, ο Τάκας στο χαβά του, 15-9. Κι άλλα και έχασε αυτό. Έτσι πάνε τα πράγματα. Τίποτα δεδομένο στο μπάσκετ. Φαίνεται εσωτερική. Δεν θα καταφέρει κάτι. Βουλούμπαση, Τάγκα και πάλι βουλούμπαση και πάλι Τάγκα. Πολύ όμορφη ομαδική προσπάθεια. Θα χαλάσανε λίγο στο τελείωμα. Yeah.
θα πάρει το φάουλ. Έχω την αίσθηση ότι θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Για να δούμε τι θα δείξει ο ρεφ. Δύο βολές. Πάρα στο σίδερο. Ας το δώσω και στη δεύτερη. Μιλά φάουλ. 42. Από τον Εζαμπαρά. Κυρίλη, Κυρίλη στο όνομά του. Λάθος. Ούτε τώρα θα βρουν στόχο. Είναι πολύ στο 9. Έχουν δεχτεί 5 αναπάτη τους πόντους. Βλέποντας όλα αυτά πάντως ο κοτς. Παίρνει παίχτες. Πήραμε φανέλα, πάμε να αλλάξουμε και να μπούμε μέσα. Α, ωραία. Καλή. Ξέρουμε. Για να τους φέρει καλή θα είναι. Ξέρουμε. Ξέρουμε σε να δει. Λοιπόν, πάμε για τρεις. Βάλω στο σίδερο. Περιμένουμε να δούμε και την έλευση των νέων παιχτών που ήρθαν λίγο καθυστερημένοι να δούμε. Πού ήταν? Ο coach ξέρει εδώ. Coach, πού ήταν οι παίκτες, γιατί ήταν καθυστερημένοι? Δεν υπάρχουν παίκτες. Δεν υπάρχουν παίκτες, ε. Δικαστήριο. Δικάζανε. Μπορούν να έρθουν να μου δώσουν το τέτοιο. Αλλαγή. Σταθή, ακόμη τον βάλε. Κύριος Ψάρης είχε δικαστήριο. Ο κύριος Ψάρης και δικαστήριο. Και θα μπει. Μάλιστα. 34. Αυτό. Θα σταθείς ο Τάτσης. Να, ο κύριος Τάρης. Είδα τα πολιτήρια. Να τους αφηθείς. Αγκάς. Πάρει το φάουλ. Μέρης για τρεις. Ούτε αυτός. Από τους φιλοξενούμενους. Διακύρος Γκρίζη. Δεν έχουν πετύχει καλά δει σε αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου. Οι φιλοξενούμενοι. Μπάλα στη γωνία. Για δύο από τον Τάγκα. Δεν καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Ούτε ο Λέρης. Ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη. Οι ομάδες χρειάζονται δίχως υπομονή, δίχως καθαρό μυαλό.
μέχρι και 46. Το 34 είναι ο κύριος Ψάρης, ο οποίος προθερμαίνεται για να περάσει στο παρκέ. Αγαπημένη ομάδα, 29, συν 11, πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out, όλα έτοιμα για τα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κυριλής θα πάρει το foul. Αντίδραση των του δικηγορικού. Πολύ στο 9, στο 3. Κακό. Η μπάλα έπεσε στη μένη στα χέρια του Λέρι. Άγκας. Η μπάλα από ποιον. Υπερδούχους. Λέρις, ούτε αυτός. Πάρε Τζόγλου, θα πάρει το αμυντικό και θα κατεβάσει στο γήπεδο. Θα το διασχίσει ολόκληρο, θα φτάσει μέχρι τέλος. Θα δώσει την πάσα, η μπάλα θα καταλήξει και πάλι στα χέρια του. Συρδιά 3, όχι. Airball. Σαφαρίκας ο πρωταγωνιστής. Έχουμε αλλαγές. Τζορτζόπουλος θα περάσει στο παρκέ. Ψαράκης ακόμα, ο Ψαρής σημαίνει. Ακόμα κάνει προθέρμανση εκεί στη γωνία. Κάνει ότι δεν τον βλέπει ο coach. Λοιπόν, shoot 3 πόντων. Έξω από τη γραμμή ήταν 6.75. Για την ΤΕ θα καταφάρει το αμυντικό, θα πάσει και την μπάλα, θα πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει, όχι, ο λίγο δυνατά διλάξε και εκτός ισορροπίας. Λατζάκι του Ολυμπιακού. Βουλέτης θα περάσει στο παρκέ. Στη θέση του Τάτσι. Έρχεται στην πρώτη. Σπάσει το Ρόδι.
Καλεκτό. Τρία-δέκα. Οι πρώτοι δύο πόντι θα μας κοράρουν από το 19. Είχαμε 13 να πάρει τους πόντους από τους υπερδοτούς. Για να δούμε θα κατεβάσουν ακόμα περισσότερο την διαφορά τώρα προς το τέλος. Για τρεις, δεν θα του κάνει το χαντήρι μπάλα. Μαρίκα. Θα κατεβάσει, κακή πάσα.
Θα παραμένει πάντα στο συν 10. Ράγκας, πάλι και επιθετικό. Βγάλει την μπάλα έξω. Συγκιατρίς. Ο Καταγής δεν καταφέρε. Στο ράδι στο 5 μοίρες. Συμπαράκης θα σκορκίσει. Κέρια του Ζαμπαρά. Πάρει το σκριν, πάρει και την προσπάθεια. Δεν λεπτά σε αυτό το δεκάλεπτο, Τάγκας για 3, μπάλα στο σίδερο. Καθάρι σαν τον Λιμπάο την προηγούμενη. Οι οποίοι καλούνται να βρουν ρυθμό στην επίθεση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, εκεί γίνονται τα περισσότερα λάθη. Κάναν στο πρώτο δεκάλεπτο, γι' αυτό είναι και κοντά στο σκορ. Πάμε σε ένα time out, πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, τα και 5, 24, 14, μπάλα στους γηπεδούχους, Ράγκας, πάρει το screen, σου για 3, μπάλα στο σίδερο, γκρίζει στο αμυντικό. Κουρκουλέτης θα κατεβάσει. Μακάει την τρίπλα. Γκρίζει στα μυλάς. Ψάρι. Στο ψάρι. Είναι αυτός που έμενε ο κόουτς. Μεγάλος παίκτης. Φάνηκε ήδη από την πρώτη κίνηση. Όχι, δεν έχω καμία διάθεση να κάνουμε πλάκα, το εννοούμε. Μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος γνωρίζει μπάσκετ ή όχι. Πρέπει να τον εκμεταλλευτούν, να του περάσουν την μπάλα χαμηλά. Πλην του Τάγκα δεν υπάρχει άλλος παίκτης στο μπόι του. Έχουμε κολλήσει στο 24-14. Λέρης, Ταγκής, πάλι στο Λέρη. Περιμένει. Βάλα θα μείνει στα χέρια του ή όχι. Εντυπωσιασμένο φάουλ, Τάγκας. Τάγκας κέρδισε φάουλ. Χαμηλά από ένα ομαδικό η κάθε ομάδα. Μέρης. Καταργής. Μπάλα θα αλλάξει κατοχή. Του διατρής. Δεν του κάνει το καλύτερο μπάλα εδώ. Θα βάζει και με το καλάθι. Το έδειξε χαρακτηριστικά. Και λίγα έκανε. Foul.
ένα φάουλ το 43. Άλλο. Ένα τρίτο φάουλ του Μπουλούμπαση. Όπως τα μεταλλιστικά ακούσατε. Σάρις θα στοχίσει. Συν 12 διαφορά, έχει φίλου στα λάθη μετά από ώρα. Μία φάουλ το 7. Άμα πάλι έξω. Βουλέτη θα πάρει το φάουλ. Παιδιά, ποιος από μας έχει τρία φάουλ. 43. Θα περάσουν στο παρκέ. Καρβελάς και Καταγής πρέπει να είναι. Καρβελάς και Καταγής και θα κάτσουν στον πάγκο. Ναι, έτσι ακριβώς. Λέρης για τρεις. Σάρις θα καθαρίσει τον πάου. Επέβαινε σιγά σιγά. Τελευταία στροφή της αναμέτρησης πάνω από τις 14-12. Το Δουλέτης θα στοχίσει. Γυρίζει στο αμυντικό επιθετικό. Δεν θα καταφέρει να πείσει την μπάλα στο καλάθι. Από τον πάγκο των γηπεδούχων θα ζητήσει time out. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Ο Γκρίζης αν δεν κάνω λάθος είναι στο έδαφος. Ή ο κάπτεν, είναι. Το Παρετζούγλου. Πάμε αλλαγές, πάμε σε ένα time out. 2:46, 26-14 το σκορ. Ή όχι. Δεν έχουμε time out, δικό μου το λάθος. Όσο παραμένει πάντως το 14 στο δικηγορικό σύλλογο, ο προπονητής τόσο ανεβαίνει προς το κέντρο. Στις επιθέσεις της ομάδας δεν φαίνεται από την κάμερα. Ναι, τον βλέπω να μπαίνει μέσα ολόκληρο σε λίγο. Να μπαίνει και αυτός φανέλα να παίξει λοιπόν. Δύο πόντων, 28-14, έχουμε τάπ σκορ. Γκρίζης, πάλι την μπάλα. Ο
φορά πρέπει να θα Λοιπόν, 1-51, 28-14, στους 14 πρώτους η διαφορά, για 2 από τη γωνία, άστοχο, θα ανανεώσουν την επίδεσή τους. Με καλό παρακαλώ, τι τίποτε έβαλε ο άνθρωπος. Το νούμερο 5. Γραβίκης. Εντάξει, όπου βλέπετε τρίποντο με ταμπλό, υπάρχει και ο παράγοντας τύχη μέσα, και όμως ο Χάρντερ. Λοιπόν, 31-16. Thank you.
Προειδοποιεί τον πάγκο. Σάρθου, ενημέρωση για το καλύτερο. Λοιπόν, 4 δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να πάρει την επίθεση. Θα γίνει το λάθος, ο Βουλέτης θα κλέψει. Κρυζής, θα διασχίσει όλο το γήπεδο, θα τελειώσει. Καλύτερο, εξαιρετική προσπάθεια. 31-22. Το 31-16 ήταν 6 αναπάτη τους πόντους. Λοιπόν, όλα έτοιμα, 7 και 20, 31-22 το σκορ, σε 9 πόντους. Περίτα να πούμε ότι έχουμε παιχνίδι, τάγκας για 3, η μπάλα στο σίδερο, τον πάγκο το πιο, τσάρις για τραπή, στον Τάγκα. Τι σφίριξε. Τάγκα θα πάρει το φάουλ από τον Τζάρι, αν δεν κάνω λάθος. Τα λέει εκεί με το ρεφ. Εντάξει, του το έδωσε το φάουλ, τι άλλο να κάνει. Λέρης. Λούμπασης. Σίγουρα υπέρ το γηπέδου πόρ. Στον Κυριλί. Εντάξει, έχουν ανάψει λίγο θέματα, λογικό, δεν πούμε προς το τέλος του παιχνιδιού. Τάγκας, του Λούμπας στις γιατρείς, μέσα τη στιγμή που χρειαζόταν η ομάδα του, όσο ποτέ. Κουγούνις έξω από τη γραμμή των 6.75. 34-22 στους 12. Ο Βουλέτης θα πάρει το φάουλ. 3 φάουλ το 9. Φάουλ ο Καταγής, ήταν το τρίτο του φάουλ. Άρης, μπάλα στο σίδερο. Από το Τζάρι, έχω την εντύπωση ότι είναι το δεύτερο του. Βάλει και αυτό, όχι αυτή τη φορά. Ο Κρίζης έχει πάρει στις πλάτες του την ομάδα του. Δεύτερο καλάθι με τον ίδιο τρόπο και 34-24. Ο Βουλέτη εδώ, ο Βουλέτης βιάστηκε, θα μπορούσε να περιμένει, ήταν σε πνευματική θέση με ταμπλό να τελειώσει τη φάση. Όμορφη ενέργεια, κακό τελείωμα από τον Εσφαρίγα. 3 φάουλ το 34. Αλλαγή.
34 και 38 για το τέλος. Πουλούπα πάντα στους 10. Λίγο πάρα με υπομονή. Πουλούπα στις για 3 ήταν μόνος του. Και τα κατάφερε. Συν 13, πάμε σε ένα time out, 4 και 15 για το τέλος. Λοιπόν, 4 και 10 για το τέλος, 37-24. Απαιτείται μεγάλα αυτού τώρα την πλευρά των φιλεξενούμενων. Αν θέλουν να δουν και η διοίκηση για την νίκη που θα φέρει την πρόκληση στην επόμενη φάση. 4 φάουλ το 9. Κρίσης μέχρι μέσα, την φορά δεν θα καταφέρει να συνδεθεί με το καλάθι. Τρεις, μπάλα στο σίδερο, λίγη στο rebound. Πάει μέχρι μέσα, πάρει το foul. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Και την ευκαιρία εφόσον ευστοχίσει να ρίξει τη διαφορά στους 11. Τέσσερις, αυτά παραμείνει. Παναφορά από το ψάρι. Τελειώσει, όχι, θα πάρει το rebound, επιμένει. Τώρα αυτά θα καταφέρει, 37-26. Σύντα από τον Τάγκα για 3, μέσα 40-26. Για να δούμε αν αυτό το τρίποδο ουσιαστικά αποτελέσει και την χαρακτηριστική βολή για τους αντιπάλους. Θα πατήσουν άμεσα. Μεσού τριών πόντων, τρίποδο στο τρίποδο λοιπόν. Από τον Τάτσι. Άμεση απάντηση στο τρίποδο του Τάγκα. 40-29. Έχουμε αλλαγές. Γράφτε και στα πέρα του Μαριέ. Έτσι κι αλλιώς για δύο ελεύθερες βολές. Είτε το έδωσε νωρίς είτε όχι. Έχω την εντύπωση ότι ήταν το πεντοματικό. Με 120 δευτερόλεπτα για το τέλος. Στο συν 11.
Μπαρμπάρης. Να τελειώσει τη φάση. Θα αρχίσει και αυτό με τη σειρά του. Η μία άστοχη επίθεση διαθέτει την άλλη. Παράδειγμα το ήθελε πολύ, το προσπάθησε πολύ, τα κατάφερε. 41-31. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Δύο λεπτό, 60 δευτερόλεπτα. Είναι τα 3 και 7. Απαιτείται ένα πολύ μεγάλο καλό από τώρα, σίγουρα στον πόντο. Γρήγορη επίθεση. Πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει, όχι. Κάπου εδώ. Η ΕΤΕ θα βρεθεί στην επόμενη φάση. Θα βρεθεί την Εμπόριο Αρμάνι. Και ήταν η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε. Έχει συμπληρωθεί το πάζλ των ημιτελικών κατά το ήμιση. Έχουμε άλλες δύο αναμετρήσεις. Ένα παιχνίδι ουσιαστικά έλαβε τέλος. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, εκεί που με ένα 13-0 σερί οι παιδούχοι κάναν το 19-23. Άσορος και στη δεύτερη. Θα καταφέρει κανείς να αφήσει την πάρα στο παλάτι. Το παιχνίδι θα τελειώσει κάπου εδώ. 41-32 θα είναι το τελικό σκολ. ΕΤΕ την επόμενη φάση στα ημιτελικά. Περισσότερο τη διαφορά στους 7 πόντους. Το σερί διευρύνεται, θα βγάλουν και την άμυνα. Δεν θα γίνει εντελείο λάθος και για να δούμε αν θα φέρουν το παιχνίδι ακόμα και στους 4 μπορούν. Εφόσον εκτοπίσουν έξω την γραμμή των 6.75. Τα καμπέλη στις αγροτές, 2 πόντων, πάνω στο σίδερο. Στεφανάτος επιθετικό rebound. Θα πάρει και πάλι την μπάλα. Τίποτα λένε η ρεφ. Να βγήκε από τους υπεδούχους.
10. Στο σύν 7 ξεκινήσαν με ένα 17-1. Φιλοξενούμενοι πέτυχαν ένα 9-0 σερί. Εξού λοιπόν και το μείον 7. Πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Dr. Pharmacy και τους Παλέμα.